και 5.500 αστυνομικοί θα είναι στους δρόμους σήμερα κυρίε και κύριοι εφαρμόζοντας το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας. Η Μίνα Καραμίτρου είναι στη σύνδεσή μας. Ποιοι είναι οι φόβοι της αστυνομίας για σήμερα Μίνα. Θα έλεγα ότι ο βασικό στόχο, Λίνα, του επιχειρησιακού σχεδίου είναι να μην υπάρξουν ζημιέ σε περιουσίε πολιτών. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, έχει δοθεί η εντολή, και αυτό είναι το βασικό στο επιχειρησιακό σχέδιο τη αστυνομία, να είναι πολύ αυστηρή η πλαισίωση τη πορεία από ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει. Επίση, να σα πω ότι θα περιφρουρούνται όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το προηγούμενο, μάλιστα, διάστημα υπήρχε και ένα μικρό πονοκέφαλο, καθώ άτομα του αντιξουσιαστικού χώρου κατάφεραν να μπουν στην αίθουσα γίνει μέσα στο Πολυτεχνείο, αλλά οι υπηρεσιακοί τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση εκτιμούν ότι θα αποχωρήσουν μόλι θα κλείσουν οι πύλε για να ακολουθήσουν και αυτή την πορεία μνήμη του Πολυτεχνείου. Να σα πω επίση ότι υπάρχουν αυστηρέ εντολέ να υπάρχει περιφρούρηση και πολύ αργά το βράδυ, ακόμα και όταν θα λήξει η πορεία. Ενώ να σα πω και κλείνοντα με αυτό, υπήρξε ένα μικρό συναγερμό τα ξημερώματα όταν εντοπίστηκε ένα 20χρονο στο κέντρο τη Αθήνα, όπου μετά από έλεγχο τη ομάδα Δία μέσα στο το αυτοκίνητό του βρέθηκαν περίπου 20 άδεια μπουκάλια, καθώς επίσης και ένα άδειο μπιτόνι. Μεταφέρθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και θα πάει κατηγορούμενος καθώ μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχε και μικρή ποσότητα ναρκωτικών. Σε ευχαριστώ πολύ, Μήνα.